Λοιπόν, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 6.30 και είναι η ώρα να ανοίξουμε το φάκελο οπαδική βία. Ένα θέμα που έχει έρθει για τα καλά στο προσκήνιο στις τελευταίες ημέρες, μετά τα θλιβερά πραγματικά σοκαριστικά επεισόδια που είχαμε στο Ρέντι, έξω από αγώνα βόλεϊ και τον πολύ σοβαρό δυστυχώς τραυματισμό ενός νεαρού 39χρονου αστυνομικού. Να καλησπέρισω λοιπόν τον κύριο Γιώργο Παπακοσταντή, καθηγητή εγκληματολογίας και πρώην αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος θα μας φωτίσει έτσι τις πτυχές γύρω από την οπαδική βία. Κύριε Παπακοσταντή, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαββίδη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, οπαδική βία είναι ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα, που το συζητάμε όλοι, μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες και σε μια σύγχρονη έτσι, εκδοχή του. Ναι. Καταρχήν υπάρχει το φαινόμενο βία. Και ένα παρακλάδι της βίας γενικότερα είναι και η οπαδική βία, που λέμε την βία η οποία προέρχεται από το φανατισμό οπαδών διάφορων αθλητικών ομάδων, που περιλαμβάνει και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ, αλλά και άλλα αθλήματα. Δυστυχώς η οπαδική βία στην Ελλάδα από το 1983 που υπάρχουν στοιχεία έχει περίπου 13 θανάτους, αν θυμάμαι καλά, ατόμων. Τελευταίο ήταν το περιστατικό με τον αστυνομικό. Και πέρα από τους τραυματισμούς και από εκατοντάδες που έχουν πάει στο νοσοκομείο εξαιτίας ακριβώς της οπαδικής βίας, με αφορμή δηλαδή το φανατισμό γύρω από την ομάδα. Είναι ένα σύνθετο φαινόμενο, είναι πολυπαραγωγικό και προφανώς έχει να κάνει και με τα στοιχεία εκείνα που συμβάλλουν γενικότερα στην ανάπτυξη της βίας. Δεν είναι δηλαδή ξεχάρκωτο μόνο του, δεν συμβαίνει σε κενό αέρος, συμβαίνει μέσα στις κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν, μέσα στις διαδικασίες που δημιουργούνται στα διάφορα πρωταθλήματα, στο φανατισμό για την αγάπη εισαγωγικά της ομάδας του καθενός, και εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζεται, δηλαδή κυρίως με σωματικές βλάβες, με συμπλοκές, με ραντεβού για συμπλοκές, με επίδειξη ακραίου θυμού, με χρήση, είναι πάρα πολύ θάνατη, με χρήση φωτοβολίδων. Έχουν υπάρξει και 4-5 θάνατοι από φωτοβολίδες σε γήπεδα. Και όλα αυτά τα λέμε οπαδική βία, που δυστυχώς όλο λέμε ότι θα την περιορίσουμε, αλλά δεν περιορίζεται. Εσείς, κύριε Παπακοσταντή, με την εμπειρία σας, βλέπετε μία διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου της οπαδικής βίας, δηλαδή να έχει αλλάξει κάποιες μορφές, κάποια στάδια τις τελευταίες δεκαετίες? Νομίζω ότι το φαινόμενο είναι σταθερό. Δεν υπάρχει δηλαδή, ούτε αυξάνεται ούτε μειώνεται με βάση τα αποτελέσματα, αλλά είναι υπαρκτό. Και αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό είναι ότι φαίνεται ότι συνδυάζεται με μια γενικότερη έξαρση της βίας, ειδικά στους ανήλικους, στους εφήβους και στους μετεφήβους. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχουν έγκυρα επιστημονικά στοιχεία για να δούμε, ας πούμε, αν η δεκαετία από το 2010 μέχρι το 2020 είναι καλύτερη ή χειρότερη από το 2000 έως το 2010. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι κατανοούμε το φαινόμενο της βίας κυριολεκτικά μόνο μέσα από τις διάφορες δημοσιεύσεις, από τις ειδήσεις δηλαδή. Αν θέλαμε να σκιογραφήσουμε, κύριε Παπακοσταντή, το προφίλ έτσι των ανθρώπων και των νέων παιδιών, όπως μας είπατε, που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις, τέτοια γεγονότα παδικής βίας, ποιο είναι το προφίλ, ποιο θα ήταν το προφίλ? Κοιτάξτε, μιλάμε για έφηβους μετέφηβους, δηλαδή μετά από τα 18 μέχρι τα 25 κυρίως. Άτομα τα οποία λειτουργούν σε ομάδες, άτομα τα οποία έχουν την ανάγκη να νιώθουν ότι είναι ενταγμένα σε ομάδες. Συνήθως δεν έχουν κάποιο είδους επάγγελμα σταθερό ή συγκεκριμένο βιοποριστικό έτσι, τρόπο. Και γενικά η ζωή τους κινείται κυρίως γύρω από αυτές τις ομάδες. Είναι κάτι σαν συμμορίες εντός αγωγικών, όπου μέσα από την ένταξη στην ομάδα και από την επίδειξη συγκεκριμένων κανόνων συμπεριφοράς, κυρίως μέσα από την επίδειξη βίας, ο μετέφηβος νομίζει ότι κάνει κάτι, ότι ανήκει κάπου και ότι έχει μια ύπαρξη, έχει ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή του. Βρίσκει ένα σημείο αναφοράς στη ζωή του, δηλαδή. Έχει ένα σημείο αναφοράς, ναι, ακριβώς. Αυτές οι ομάδες... Κύριε Παπακοσταντή, θέλω να σας ρωτήσω, αυτές οι ομάδες πώς λειτουργούν? Υπάρχουν κάποιοι που είναι έτσι τα ηγετικά πρόσωπα, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, που είναι οι καθοδηγητές, και υπάρχουν και κάποιοι που είναι νεαρότεροι, οι οποίοι, ας πούμε, μπλέκονται υπό την καθοδήγηση των ηγετικών προσώπων? Προφανώς, σε κάθε ομάδα συμβαίνει. Ακόμα και στις υγιείς ομάδες υπάρχουν κάποιοι που έχουν ηγετικά προσόντα και έχουν ηγετικούς ρόλους και κάποιοι οποίοι ακολουθούν. Το ίδιο συμβαίνει και στις συμμορίες, το ίδιο συμβαίνει και στις ομάδες
των hooligans που μιλάμε, για τους οποίους μιλάμε τώρα. Συνήθως και αυτό που χωρίς να υπάρχουν στοιχεία ακούγεται είναι ότι πολλές φορές οι ομάδες αυτές, οι οποίες ανήκουν υποτίθεται σε λέσχες ομάδων, έχουν επαφή με την ομάδα, άτυποι κυρίως. Το ερώτημα είναι πώς οργανώνονται, πώς χρηματοδοτούνται, πώς και γιατί εξοπλίζονται και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι παρόλο το ότι έχουμε ασχοληθεί αρκετά χρόνια και έχουν εξαγγελθεί διάφορα μέτρα διαχρονικά, δεν νομίζω ότι το φαινόμενο έχει εκλείψει. Ίσα ίσα που φαίνεται ότι συνεχίζει ακάθεκτο. Για να πάμε λίγο λοιπόν για την πορεία της συζήτησης και στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα τις προάλλες για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Ακούσαμε όλοι ότι για 2 μήνες τουλάχιστον και βλέποντας από εκεί και πέρα θα είναι και κλεισμένο το θυρόν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες στη μεγάλη τουλάχιστον κατηγορία στη Super League. Πώς το είδατε εσείς αυτό το μέτρο? Εντάξει, αυτό περισσότερο το βλέπω σαν ένα μέσο πίεσης στις ομάδες, τις επαγγελματικές ομάδες της πρώτης κατηγορίας, της δεύτερης, να ελέγξουν λίγο τους οπαδούς τους. Δεν βλέπω κάτι άλλο, διότι πάρα πολλές φορές η οπαδική βία εκδηλώνεται εκτός γηπέδου. Μέσα από ραντεβού, μέσα από τρόπους που εκφράζονται οι χούλιγκανς αυτοί. Και μάλιστα, αν θα δείτε ιστορικά το φαινόμενο, από τα 13 θύματα που έχουν υπάρξει κατά καιρούς, τα περισσότερα, η μεγάλη πλειοψηφία είναι εκτός γηπέδων. Βέβαια, και τα τελευταία χρόνια το είδαμε και στην Ελλάδα, έτσι, με θύματα εκτός γηπέδων. Ακριβώς. Εκείνο που θεωρώ ότι πρέπει να γίνει είναι να δούμε πώς συνδέεται η οπαδική βία με κάποιες επίσημες ή ανεπίσημες και άτυπες διαδικασίες των επαγγελματικών ομάδων, ποιοι και πώς δημιουργούν αυτό το κλίμα και πώς χρηματοδοτούν ή τέλος πάντων υποβοηθούν και υποκινούν τις ομάδες αυτές, και εκεί νομίζω πρέπει να γίνει σοβαρή παρέμβαση. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο να πούμε ότι εντάξει, 2 μήνες χωρίς θεατές στα γήπεδα και έλειξε το θέμα. Αυτό βέβαια είναι μια οριζόντια απόφαση, η οποία μπορεί να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, με την έννοια ότι να πέσουν, χαμηλώσουν τα πνεύματα, να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, να σκεφτούν και οι ομάδες το ρόλο τους, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται πιο τολμηρά μέτρα. Εσείς με την εμπειρία σας εκτιμάτε ότι, γιατί πολλοί εκφράζουν τους φόβους ότι με κλειστά, χωρίς κερκίδες μάλλον, τα γήπεδα της Super League 1, μπορεί η βία, οι hooligans, να μεταφερθούν σε άλλα μικρότερα αθλήματα, στο βόλεϊ, στο πόλο ακόμα. Εσείς βλέπετε κάτι τέτοιο στον ορίζοντα ως σενάριο, ως ενδεχόμενο? Εντάξει, είναι πιθανό, δεν αποκλείεται, αλλά μπορεί να επικρατήσει κατά κάποιο τρόπο, κυρίως λόγω της χρήσης του διαδικτύου, βία μεταξύ των hooligans και εντελώς άσχετη, και απλά μέσα από ραντεβού επίλυσης διαφορών, έτσι όπως τα λένε, ή ραντεβού θανάτου για να δούνε ποιος είναι ο πιο δυνατός. Γιατί όταν έχεις εθιστεί στη βία, όταν η βία είναι ο μόνος λόγος ύπαρξής σου και μέσα από αυτό καταξιώνεσαι ως άνθρωπος, στην ομάδα σου, προφανώς θα ψάχνεις να βρεις αφρομές. Σωστά. Και επειδή θέλω να σας ρωτήσω, επειδή πολλές φορές όταν ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση για την οπαδική βία, γίνεται μία αναφορά στην Αγγλία και το τι είχε γίνει επί κυβέρνησης Θάτσερ, ότι τιμώρησε τις ομάδες με τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκές οργανώσεις και έβαλε τέλος στη βία στα γήπεδα. Ναι, μπήκε τέλος στη βία στα γήπεδα, αλλά νομίζω η οπαδική βία δεν εξαλείφθηκε και στην Αγγλία, εκτός γηπέδων τουλάχιστον, έτσι κύριε Παπακουσταντή? Έχει μειωθεί όμως δραστικά και στα γήπεδα, τουλάχιστον στην Βρετανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι θεωρούνται πια ασφαλείς χώροι και μπορεί να πάει και η οικογένεια με τα παιδιά. Βέβαια, τα μέτρα που είχε πάρει τότε η Θάτσερ, μιλάμε για το 1988-89, θυμάμαι καλά, λίγο σωστά, μετά τα γεγονότα του Χέιζελ, ήταν καταλυτικά. Είχε απαγορεύσει για 5 χρόνια την συμμετοχή των αγγλικών ομάδων στα διεθνή πρωταθλήματα, είχε επιβάλει τη χρήση καμερών στα γήπεδα, είχε επιβάλει την καταγραφή των παραβατών χουλιγκάνων, οι οποίοι ήταν υποχρεωμένοι κατά την ώρα του αγώνα να είναι την ίδια ώρα, για όση ώρα γινόταν ο αγώνας, να είναι παρόντες στα αστυνομικά τμήματα, και διάφορα άλλα μέτρα τα οποία είχαν αποτέλεσμα. Και βέβαια εκεί συνέβη και το εξής. Υπήρξε και μια γενικότερη συνένεση όσον αφορά την αντιμετώπιση του φαινομένου. Κάτι που και στην Ελλάδα δυστυχώς δεν διαφαίνεται ακόμη. Ακόμα και στα έσχατα αποτελέσματα της οπαδικής βίας που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, ακόμα υπάρχουν φωνές που λένε όχι, η Α ομάδα αδικείται, η Β είναι καλύτερη από την άλλη, όχι, ο παδί της Ψ ομάδα είναι χειρότερη από τη Ζ ομάδα και το καθεξής. Κάτι που δεν υπάρχει δηλαδή μια γενικότερη συνένεση ως προς την κατεύθυνση, τόσο στην κοινωνία όσο και στο πολιτικό σύστημα, έτσι. Ως προς την κατεύθυνση επίλυση του προβλήματος. Με αποτέλεσμα να μην τολμούνται μάλλον ριζικά μέτρα. Θεωρώ ότι
τα μέτρα μπορεί να έχουν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω ότι είναι μακριά από το να είναι αποτελεσματικά. Η αστυνομία θα έπρεπε να είναι μέσα στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, κύριε Παπακοσταντή, διότι και οι συνδικαλιστές της αστυνομίας λένε και διαχρονικά, νομίζω, είναι αυτή η θέση τους, ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν θέση μέσα στα γήπεδα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ουσιαστικά σε ανώνυμες εταιρείες, έτσι όπως είναι η ΠΑΕ. Ναι, υπάρχουν δύο θεωρήσεις από αυτή την άποψη. Από τη στιγμή που η κατάσταση είναι όπως είναι, έτσι όπως είναι, δηλαδή όπως μιλάμε τώρα και όπως ήταν μέχρι τώρα, προφανώς security δεν μπορεί να επιβάλλει την τάξη στα γήπεδα. Και όταν έχεις 30 και 40 χιλιάδες κόσμου σε ένα μέρος, προφανώς θέλεις τη δημόσια αστυνομία για να μπορεί όσο μπορεί να επιβάλλει την τάξη. Απ' την άλλη πλευρά, αν η κατάσταση ξεκαθαριστεί και εφαρμοστούν σωστά μέτρα περιορισμού της βίας, προφανώς δεν θα χρειάζεται η αστυνομία μέσα στα γήπεδα, θα μπορεί να υπάρχει διευθέτηση των χώρων από τη security και προστασία κατά κάποιο τρόπο του αγωνιστικού χώρου και τίποτα άλλο. Και η αστυνομία να παρεμβαίνει μόνο όταν διασαλεύεται η τάξη. Σωστά. Αυτό θα ήταν η ιδεατή κατάσταση. Λοιπόν, θέλω να σας πάω και σε ένα άλλο θέμα, έτσι, που συζητιέται πάρα πολύ και όχι άδικα. Είναι οι γυναικοκτονίες. Έχουμε έξαρση στην Ελλάδα πάρα πολλά τα περιστατικά και θέλω λίγο έτσι να μας το προσδιορίσετε, να μας φωτίσετε κάποιες πτυχές. Ναι, κοιτάξτε, δείτε, λυπάμαι που θα το πω. Φοβάμαι, το είχα πει ήδη και σε άλλη εκπομπή, δεν θυμάμαι πότε, εδώ και κάμποσους μήνες. Φαίνεται ότι θα υπάρξει αύξηση των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα για δύο προφανείς λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι η κοινωνία συνειδητοποιεί και τα θύματα κακοποιητικών σχέσεων συνειδητοποιούνται όλο και περισσότερο και προσπαθούν να διαφύγουν από κακοποιητικές σχέσεις. Δυστυχώς όμως, αυτός είναι ο ένας λόγος και σωστά κάνουν. Απ' την άλλη μεριά όμως, ακριβώς αυτή η προσπάθεια να φύγει το θύμα από μια κακοποιητική σχέση δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες ούτως ώστε ο κακοποιητής που θεωρεί ότι είναι ιδιοκτησία του, ότι είναι κτήμα του, να επενεργήσει με ακόμη μεγαλύτερη βία. Και όταν δυστυχώς αυτές που προσπαθούν να φύγουν από κακοποιητικές σχέσεις δεν έχουν μετά από την κίνησή τους αυτή ένα σοβαρό και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας, ένα πλαίσιο προστασίας το οποίο θα απομακρύνει κάθε πιθανότητα μετά την απομάκρυνσή τους, δηλαδή από την κακοποιητική σχέση, το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να απομακρύνει κάθε πιθανότητα του κακοποιητή ή του εκείνου ο οποίος επιθυμεί να τη δολοφονήσει, τέλος πάντων, να τη βρει και να την ξεμοναχιάσει και να εκτελέσει την αποστολή του. Αν θα δείτε, πάρα πολλές περιπτώσεις γυναικοκτονίας έχουν συμβεί μετά την καταγγελία για κακοποίηση, μετά την απομάκρυση από το χώρο που γινόταν η κακοποίηση, αλλά δυστυχώς τα θύματα δεν κατάφεραν να βρουν πραγματικά σημεία προστασίας. Και εκεί νομίζω ότι πάσχουμε και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα το συντομότερο δυνατό, γιατί αλλιώς ακριβώς θα προσπαθούν τα θύματα κακοποιητικών σχέσεων να ξεφεύγουν από τις κακοποιητικές σχέσεις, αλλά δεν θα έχουν κάποιον μετά να τους προστατεύσει ουσιαστικά. Σωστά. Και μιλώντας για κακοποίηση, κύριε Παπακοσταντή, και να κλείσουμε με αυτό, νομίζω είναι και κάτι που πραγματεύεται το νέο σας βιβλίο, Το Κορίτσι της Θελιάς, και έχετε και μία παρουσίαση έτσι την ερχόμενη Δευτέρα εδώ στο Ηράκλειο. Ναι, είναι στο Ηράκλειο στις 7 το απόγευμα την Δευτέρα 18 του μήνα, στο Πολύκεντρο. Παρουσιάζεται το μυθιστόρημα Κορίτσι της Θελιάς, το οποίο είναι ένα μυθιστόρημα με πλοκή και πραγματεύεται, εννοείται, όλα τα ζητήματα της ζωής, την αγάπη, τον έρωτα, αλλά ταυτόχρονα πραγματεύεται το μεγάλο θέμα του βιασμού. Και από όλες τις πλευρές, κυρίως τι συμβαίνει για το θύμα, πώς αντιμετωπίζει τις ψυχολογικές καταστάσεις που δημιουργούνται, τι γίνεται με τον κοινωνικό περίγυρο, τι γίνεται με τα μέσα ενημέρωσης και όλα αυτά. Και νομίζω ότι ίσως είναι έτσι καλύτερα και για τον αναγνώστη να καταλάβει, αντί να διαβάσει ένα δοκτήμιο και ένα επιστημονικό άρθρο περί βιασμού, για παράδειγμα, και τα προβλήματα που γίνονται γύρω από αυτό, διαβάζοντας ευχάριστα ένα μυθιστόρημα, ελπίζω δηλαδή να είναι ευχάριστο, να μπει καλύτερα στο νόημα και να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπακοσταντή. Νομίζω γιατί είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό βράδυ.